7 Ιουλίου 2021 και μέσα από μια virtual ανοιχτή ημέρα γνωριμίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε κάθε μαθητή υποψήφιο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος επιθυμεί να ενημερωθεί και να γνωρίσει βέβαια τις ειδικότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης, την Πανεπιστημιούπολη, αλλά και βέβαια γενικότερα την φοιτητική ζωή. Αμέσως τώρα πάμε να στο μιλήσουμε με τον κύριο Μιχαήλ Λαγουδάκη, αντιπρίτανη διοικητικών υποθέσεων, ακαδημαϊκών υποθέσεων και φοιτητικής μέρημνας, αναπληρωτή καθηγητή Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κύριε Λαγουδάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Μία σημαντική, μία ξεχωριστή πρωτοβουλία. Virtual ανοιχτή ημέρα γνωριμίας. Δηλαδή, μια πρόσκληση να γνωρίσει ο κάθε ενδιαφερόμενος και ιδιαίτερα οι υποψήφιοι φοιτητές να γνωρίσουν το Πολυτεχνείο Κρήτης. Είναι μια δράση η οποία γινόταν έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, γινόταν με φυσική παρουσία. Προ-πανδημίας. Είχαμε μία μέρα αφιερωμένη σε αυτό το θέμα, δηλαδή μπορούσαν να έρθουν οι μαθητές, είτε οργανωμένα είτε μόνοι τους, και να ζήσουν για μία ημέρα τουλάχιστον τη φοιτητική ζωή, να δουν τις σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, να μπουν σε κάποιο αμφιθέατρο να παρακολουθήσουν ένα μάθημα, να δουν πώς γίνονται τα μαθήματα, να συνομιλήσουν με τους φοιτητές και να γνωρίσουν τη φοιτητική ζωή και τις ειδικότητες μηχανικού για τις οποίες μπορούν να έρθουν να σπουδάσουν εδώ στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Η πανδημία δυστυχώς έβαλε ένα φρένο σε αυτή τη δράση, την ετήσια δράση που γινόταν κάθε άνοιξη. Το 2020 δεν μπορέσαμε να την πραγματοποιήσουμε, παρόλο που είχε ετοιμαστεί. Ωστόσο, φέτος σκεφτήκαμε ότι είναι καιρός να συνεχιστεί αυτή η δράση με ένα διαφορετικό τρόπο. Και ο τρόπος αυτός είναι ο διαδικτυακός, ο ιδεατός, ο virtual, όπως τον αναφέρατε. Προσκαλούμε Βέβαια. Λοιπόν κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα υπάρχουν πολλές διαφορές. Έχουμε μπει στο κλίμα της τηλεκπαίδευσης και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και η πρωτοβάθμια, βέβαια, τα δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Θα αποφύγουν και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αυτό έχω να πω. Αν μη τι άλλο, με τον καύσωνα που επικρατεί αυτές τις μέρες, θα ήταν πολύ δύσκολο να περπατάει κανείς πάνω κάτω ανάμεσα στα κτίρια της Πολυτεχνιούπολης. Νομίζω αυτή τη φορά θα μπορέσουν οι μαθητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Λύκειο και είναι υποψήφιοι φοιτητές να γνωρίσουν το Πολυτεχνείο Κρήτης, να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις για κάθε μία από τις σχολές μηχανικών. Έχουμε 5 σχολές μηχανικών, διότι είμαστε ένα καθαρά τεχνολογικό πανεπιστήμιο. Ακριβώς, όταν λέτε παρουσιάσεις, γιατί προκύπτουν κάποιες απορίες για τη διαδικασία, παρουσιάσεις οι οποίες έχουν ήδη μονταριστεί, είναι κάποια βίντεο έτοιμα, πώς είναι η διαδικασία? Όχι ακριβώς. Ναι. Υπάρχει και η ειδική ιστοσελίδα, ας ξεκινήσουμε από εκεί, που λέγεται Meet, από τη λέξη συναντώ, έτσι γνωρίζω, meet.tuc.gr, όπου υπάρχει όλο αυτό το υλικό, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μία ζωντανή εκδήλωση. Μπορεί να γίνεται διαδικτυακά, μπορεί να γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά θα είναι ζωντανή εκδήλωση. Όλες οι παρουσιάσεις θα είναι ζωντανές εκείνη τη στιγμή, θα παρουσιαστούν και οι σχολές και τα εργαστήρια και μάλιστα όσοι θα συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με τους ανθρώπους του Πολυτεχνείου Κρήτης, να κάνουν ερωτήσεις, να πάρουν απαντήσεις και θα έχουμε και κάποιες άλλες δράσεις που είναι έκπληξη. Κάποια παιχνίδια, κάποιες δημοσκοπήσεις τα οποία θα τα δούμε εκείνη την ώρα. Μάλιστα. Και ολοκληρώνεται βέβαια και μία ακαδημαϊκή σεζόν με ιδιαιτερότητες, με προβλήματα για πολλούς μέσα σε μία έτσι επιδημιολογική κρίση που δημιούργησε κάποιες διαφορετικές συνθήκες. Τι γεύση αφήνει στους ακαδημαϊκούς η περίοδος που ολοκληρώθηκε? Σίγουρα ήταν μια δύσκολη περίοδος. Ήταν και περίοδος προσαρμογής, ειδικά στην αρχή, για να μεταβούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει η ανθρώπινη επαφή μέσα στις αίθουσες. Έχει μια μοναδικότητα που δεν μπορεί να την υποκαταστήσει η όποια τηλεδιάσκεψη. Ωστόσο, έπρεπε ειδικά εμείς ως μηχανικοί να βρούμε τρόπους
να μην υπάρξει διακοπή στις σπουδές και στη λειτουργία του Ιδρύματος, να μπορέσουν οι φοιτητές μας να συνεχίσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό να παρακολουθούν τα μαθήματά τους και να προχωρούν στις σπουδές τους. Θεωρώ ότι όσο διάστημα έχει περάσει, λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, έχει γίνει επιτυχώς αυτή η προσπάθεια και ευελπιστούμε βέβαια όλοι ότι σύντομα θα επανέλθουμε σε αυτό που έχουμε συνηθίσει, σε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, δηλαδή στη διδασκαλία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα από κοντά. Διότι σίγουρα χάνουμε πολλά πράγματα όταν δεν το έχουμε αυτό. Διαχρονικά βέβαια, κύριε Λαγουδάκη, το Πολυτεχνείο Κρήτης παράγει έργο, παράγει έρευνα, γεννά εντός αγωγικών επιστήμονες και ερευνητές. Ναι. Το Πολυτεχνείο Κρήτης καταρχήν έχει κλείσει περισσότερα από 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Έχει, όπως ανέφερα νωρίτερα, 5 σχολές μηχανικών και μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει περίπου 6.000 μηχανικοί, έχοντας πάρει τα εφόδια τους από τις σπουδές τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Χωρίς να έχω συνυπολογίσει όλους αυτούς οι οποίοι έκαναν εδώ το μεταπτυχιακό τους ή το διδακτορικό τους. Είναι μια μεγάλη ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 6.000 εγγεγραμμένους φοιτητές και κοντά 1.000 μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. Είναι μια πολύ ζωντανή κοινότητα. Προσπαθεί, παρόλο που είμαστε ένα μικρό ίδρυμα, προσπαθούμε όλοι μαζί να αριστεύσουμε, να κάνουμε σωστά αυτό το οποίο ξέρουμε να κάνουμε και να βγάλουμε άρτια εκπαιδευμένους μηχανικούς στην κοινωνία, οι οποίοι θα προσφέρουν έργο. Αυτός είναι ο στόχος μας και θεωρώ ότι όλοι μαζί, καθηγητές, φοιτητές, το προσωπικό του Ιδρύματος, προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Να κλείσουμε λίγο με την ανοιχτή ημέρα γνωριμίας φοιτητών. Στο πρακτικό σκέλος πρέπει κάποιος να μπει να συμπληρώσει κάποια φόρμα, να μπει κάπου συγκεκριμένα σε κάποιο ιστότοπο. Ωραία. Να πούμε ότι αν επισκεφτεί κανείς την ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, www.tuc.gr, το TUC είναι από το Technical University of Crete, είτε επισκεφτεί τη σελίδα που ανέφερα νωρίτερα, meet.tuc.gr, θα δει ένα μεγάλο banner που θα αναφέρεται σε αυτή την virtual ημέρα γνωριμίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Πατώντας εκεί υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, το πρόγραμμα και οι δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να παρακολουθήσει κανείς. Υπάρχει ο τρόπος της τηλεδιάσκεψης, όπου κάνοντας μια πολύ απλή εγγραφή με το email για να σταλεί ο αντίστοιχος σύνδεσμος, μπορεί ο ενδιαφερόμενος την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, δηλαδή Τετάρτη 7 Ιουλίου στις 11 το πρωί, να συνδεθεί και να συμμετέχει διαδραστικά μέσα σε αυτήν την εκδήλωση. Για όσους είναι λίγο πιο ντροπαλοί, αν θέλετε, ή δεν θέλουν να λάβουν μέρος μέσα στην τηλεδιάσκεψη, θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης μέσω της σελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Facebook. Μέσα από το επίσημο κανάλι στο Facebook θα μεταδίδεται το βίντεο. Εκεί, ωστόσο, θα μπορεί κάποιος μόνο να παρακολουθεί, δεν θα έχει την ευκαιρία να απευθύνει ερωτήσεις στους συμμετέχοντες στην εκδήλωση. Μάλιστα. Κύριε Λαγουδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο και την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.